Επιστροφή στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε εσάς που τώρα έχετε ανοίξει το παίκτη σας. Και αλλάζουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για το θεραπευτικό μασάζ, για την ρεφλεξολογία. Όλα εκείνα τα οποία έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής με την κυρία Ελλάδα Τσαγκαρίδο. Αλλά σήμερα θα τα δούμε από μια διαφορετική οπτική γωνιά. Με τον νευροχειρουργό, Δόκτωρ Απόστολος Μάριος Ζαμπεθάνης. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλώς ήρθατε. Ελλάδα μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλημέρα σας. Σήμερα θα τα αλλάξουμε λίγο. Θα αλλάξουμε λίγο το θέμα. Μας. Έχω φέρει. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα. Να καλωσορίσω και τον Απόστολο Ζαμπεθάνη. Είναι νευροχειρουργός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε εδώ στο στούντιο, Γαβριέλα και Μιχάλη. Βέβαια. Να μάθουμε περισσότερα σήμερα. Διότι πράγματι με πολύ κόπο τον έχω φέρει και είχε πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δουλεύει στο American Center, στο Medical Center, και θα ήθελα να σας μιλήσει για την νευροχειρουργική, το συνδυασμό που έχει το μασάζ, το θεραπευτικό μασάζ, και πότε μπορούμε να το βοηθήσουμε, ο συνδυασμός ενώ της νευροχειρουργικής μαζί με το θεραπευτικό μασάζ. Θα σας μιλήσει για τις νέα ζενιά, ένα μηχάνημα που έχει έρθει τις τώρα. Τις τελευταίες εξελίξεις δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ότι όσες ερωτήσεις έχουν οι φίλοι τηλεθεατές, τα υποβάλλουν στο τηλεφωνικό κέντρο και από εκεί θα μας μεταφέρουν τις απορίες τους. Γιατρέ, πέστε μας τώρα για το μασάζ. Πώς μπορεί ένα μασάζ να βοηθήσει και να συνδυαστεί με την παραδοσιακή ιατρική? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πράγματι, υπάρχει μια διαλεκτική μια συζήτηση μεταξύ της νευροχειρουργικής και του θεραπευτικού μασάζ, αλλά και γενικότερα της φυσιοθεραπείας. Όλοι οι ασθενείς αποφεύγουν να έρχονται κοντά στον νευροχειρουργό ή σε οποιονδήποτε γιατρό και προτιμούν πριν να καταφεύγουν σε άλλες εναλλακτικές μορφές θεραπείας, όπως είναι η φυσιοθεραπεία, κάποια συντηρητική αγωγή και το μασάζ. Για ποιο λόγο όμως λέτε ότι καταφεύγουν? Ας πούμε ότι είναι πιο οικείο. Είναι πιο οικείο. Και η φυσιοθεραπεία έχει από μόνη της μια ωραία έκφραση, δηλαδή είναι η θεραπεία με φυσικό τρόπο. Οπότε περισσότεροι ασθενείς να καταφεύγουν στη φυσιοθεραπεία πρώτα, αν έχουν κάποιο πρόβλημα με το σπόνδυλο, με κάποια μυϊκά άλγη. Με οτιδήποτε είναι σύμπτωμα το οποίο είναι οδυνηρό. Αυτό το οποίο έχει αξία να τονίσουμε είναι ότι οι φυσιοθεραπείες έχουν ρόλο και στους νευροχειρουργούς και πριν το χειρουργείο και μετά το χειρουργείο. Και πρέπει να υπάρχει μια διαλεκτική μεταξύ του νευροχειρουργού και του φυσιοθεραπευτή, του μασέρ. Δηλαδή, αναλόγως στις εξέλιξεις των συμπτωμάτων, αν τα συμπτώματα υφίονται, πηγαίνουν καλύτερα, προφανώς και ο φυσιοθεραπευτής κάνει καλά τη δουλειά του, ο ασθενής είναι ευχαριστημένος. Και όλα είναι καλά. Σε αντίθετη περίπτωση όμως που τα συμπτώματα δεν υφίονται ή και σε κάποιες απίθανες περιπτώσεις μπορεί και να οξύνονται, τότε θα πρέπει ο φυσιοθεραπευτής να αποτανθεί στον γιατρό ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να είναι ο υπεύθυνος, ο ορθοπαιδικός, ο νευρολόγος, ο νευροχειρουργός, ώστε να βρεθεί μια ακριβώς διάγνωση πλέον. Γιατί πολλές φορές το πιο σημαντικό είναι να βάλουμε τη διάγνωση και όταν έχεις τη διάγνωση καθαρή, τότε μπορεί να προχωρήσει και σε οριστική θεραπεία. Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε έτσι να πούμε ότι είναι πολύ συχνό να παραπέμπετε μετά από την δική σας την διάγνωση τον ασθενή σε ένα φυσιοθεραπευτή και να του λέτε θα σας ωφελέσει και ένα μασάζ? Το κάνετε καταρχάς? Ναι, αυτό αρκετά συχνά, αρκετά συχνά. Ξέρετε, σε ποιες περιπτώσεις, σε ποιες παθήσεις? Υπάρχει μια διαγνωστική προσπέλαση, δηλαδή πάντα και εμείς προσπαθούμε οι γιατροί στην αρχή να δίνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή στους ασθενείς, μετά υπάρχει φυσιοθεραπεία, μετά υπάρχουν κάποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν χειρουργικό όμως χαρακτήρα, απλώς είναι έτσι λίγο πιο παρεμβατικές και τέλος είναι το χειρουργείο. Οι ασθενείς προφανώς και ακολουθούν αυτή την αλληλουχία. Δηλαδή, πρώτα θα παίρνουν μια φαρμακευτική αγωγή. Προφανώς υπάρχει και το θέμα του κόστους κάθε φορά. Μετά θα ακολουθήσουν το μασάζ, την φυσιοθεραπεία τους. Έχει αξία το μασάζ, έχει αξία η φυσιοθεραπεία. Είτε πρόκειται για τραυματισμούς, είτε πρόκειται για κάποια πάθηση η οποία μπορεί να ωφεληθεί με το θεραπευτικό μασάζ και τη φυσιοθεραπεία, είτε και στην καθημέρα πράξη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι άρρωστος ή να είναι τραυματισμένος για να πάει να κάνει ένα θεραπευτικό μασάζ, να κάνει μια φυσιοθεραπεία. Τα ωφέλη ακόμα και ψυχικά θα μπορούσαν να είναι.
Το αντίθετο, οι αντίθετες περιπτώσεις, αυτές που οδηγούνται από το μασάζ στη δική σας ειδικότητα, ποιες είναι? Ναι, είναι περιπτώσεις όπου πρακτικά υπάρχει μια στασιμότητα στην εξέλιξη, στην ύφεση των συμπτωμάτων ή υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από πλευράς του φυσιοθεραπευτή, υπάρχει ένα διαγνωστικό κόλλημα. Οπότε ο φυσιοθεραπευτής θέλει και τη βοήθεια του κλινικού, του ειδικού του γιατρού, ο οποίος προφανώς στην αρχή θα ξεκινήσει με μια κλινική εξέταση, ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις. Και αναλόγως της διάγνωσης και της βαρύτητας της καταστάσεως του ασθενούς, του τραυματισμού του, θα επιστρέψει για φυσιοθεραπεία ή θα προταθεί κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Να πούμε, εγώ επιμένω όμως στις περιπτώσεις, ας πούμε, οι αοσφιαλγίες για τον αυχενικό σύνδρομο, πότε τα στείλετε εσείς κάποιον ασθενή σας στην ρεφλεξολόγο? Συνήθως πάντα. Δηλαδή, ναι, είναι... Έχετε καλή συνεργασία, σημαίνει. Με όλους τους φυσιοθεραπευτές. Συνήθως πάντα υπάρχει αυτή έτσι, η προτροπή. Εκτός από σε ακραίες περιπτώσεις όπου πλέον θεωρούμε ότι η φυσιοθεραπεία δεν έχει καμία απολύτως παρέμβαση. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ιατρικές καταστάσεις όπως μια οξία ρήξη δίσκου, η οποία πιέζει πάρα πολύ σημαντικά νευρικές δομές. Και ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια αδυναμία στο πόδι του, να παραλύει το πόδι του. Είναι σαφές ότι δεν θα έχει καμία απολύτως αξία ο φυσιοθεραπευτής. Μάλλον θα είναι εκ του περισσού. Μάλλον θα απογοητευτεί και ο ασθενής αλλά και ο φυσιοθεραπευτής με τα αποτελέσματα της φυσιοθεραπείας. Σε μέτριες περιπτώσεις, σε ελαφριές περιπτώσεις, υπάρχει πάντα αυτή η αλληλουχία, αυτή η διαδικασία, αυτός ο διάλογος μεταξύ μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στον δικό σας τομέα? Μας έχετε φέρει και κάποιες διαφάνειες, αν μπορούμε να τις ζούμε και να σχολιάσουμε. Μια συγκεκριμένη διαφάνεια πρακτικά. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και αυτή η επένδυση αφορά ουσιαστικά την ασφάλεια πλέον στην νευροχειρουργική διαχειριτική. Δηλαδή, μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες που έχουν οι ασθενείς μας είναι αν το χειρουργείο θα τους επιδεινώσει κλινικά και ποιες είναι οι εγγυήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν οι ίδιοι ασθενείς ώστε αυτό δεν θα γίνει, δηλαδή θα επιδεινωθούν κλινικά. Προφανώς η ιατρική 20 χρόνια πριν ήταν διαφορετική και 20 χρόνια θα είναι και πάλι διαφορετική. Δύο πράγματα είναι σίγουρα στη ζωή, η αλλαγή και ο θάνατος. Λοιπόν, αλλά μοιραία και η ιατρική πρέπει να ακολουθήσει την αλλαγή και τις επιταγές της τεχνολογίας. Υπάρχει πλέον η εξής διπλή ασφαλιστική δικλείδα στα χειρουργείο μας. Το πρώτο είναι η νευροπαρακολούθηση, δηλαδή υπάρχουν ειδικές διαδικασίες καταγραφής δυναμικών όπου βλέπουμε αν έχουν επηρεαστεί κάποια νεύρα, κάποιοι μύες στα άκρα ή ακόμα και σε όλο τον κορμό ή ακόμα και κρανιακή συζυγίες. Και υπάρχει και η νευροπλοήγηση. Η νευροπλοήγηση είναι το καινούργιο μηχάνημα το οποίο έχουμε την χαρά να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι φέραμε στον κυπριακό χώρο. Ναι. Το μηχάνημα αυτό, για να καταλάβετε, υπάρχουν τρία αντίστοιχα μόνο στην Ελλάδα και περίπου 100-120 στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Κύπρο. Είμαστε πρώτοι. Είναι το μοναδικό. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση και αυτή η επένδυση μας βοηθάει στο εξής. Να έχουμε πλέον εγγύηση της ασφάλειας της διαχειριτικής. Δηλαδή, Τι θα μας δείξει αυτό το μηχάνημα? Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιούμε σε πραγματικό χρόνο την ώρα του χειρουργείου και μας βοηθάει εμάς τους νευροχειρουργούς σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν έχουμε χειρουργία σπονδύλου, σπονδυλική στήλη, μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να είμαστε σίγουροι ότι τα εμφυτεύματα τα οποία χρησιμοποιούνται τοποθετούνται σε σωστή ανατομική θέση. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση λάθους. Εδώ τι δείχνει, είναι ο δίσκος αυτός? Είναι εξέταση από νεοσφυγική μοίρα σπονδυλικής στήλης, όπου βλέπουμε τα εμφυτεύματα πώς τοποθετούνται. Πρακτικά αυτό το οποίο έχει αξία να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας είναι ότι δεν υπάρχει, εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους. Δηλαδή, δεν θα τοποθετούνται τα εμφυτεύματα σε λάθος θέση και να έχουμε τραυματισμούς νευρικών ριζών ή νευρικών στοιχείων. Επειδή αν γίνει τοποθέτηση σε λάθος τόπο. Είναι αυτό το οποίο φοβούνται οι ασθενείς μας. Δηλαδή, ότι θα έχουν νευρολογική επιδείνωση, θα έχουν νευρολογικό έλλειμμα. Είναι αυτό το οποίο πολύ συχνά ακούγεται και είναι. Και γι' αυτό και αρκετοί δεν πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Επειδή κάποιοι τους φοβερίζουν και τους λένε μετά μπορεί να μείνεις. Ακριβώς, ναι. Αυτά είναι, τα έχουμε ακούσει αυτά. Ενώ με αυτό το μηχάνημα εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Μπράβο.
Είναι ένα πολύ καλό βοήθημα. Από πότε το έχετε φέρει αυτό το μηχάνημα στην Κύπρο? Έχουμε τους τελευταίους δύο μήνες. Α, δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα. Ενημερώνουμε τώρα τον κόσμο μας ότι υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Ναι, ξέρετε ότι κατά καιρούς όταν συζητάμε αυτά τα θέματα, μας παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και λέει να πάω να κάνω την επέμβαση. Ενώ με αυτή τη μέθοδο τώρα δεν υπάρχει πια αυτός ο φόβος. Να πάτε, αν σας το λέει ο γιατρός σας. Είναι ότι καλύτερο μπορούμε να έχουμε για να εγγυηθούμε την ασφάλεια τη διαχειριτική. Αυτό όσον αφορά το σπόνδυλο και μάλιστα αυτό το εργαλείο, αυτό το μηχάνημα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τα χειρουργεία σκολίωσης. Όπου τα χειρουργεία σκολίωσης υπάρχει μια ανατομική παραλλαγή όσον αφορά τη σπονδυλική στήλη και πάντα οι χειρουργοί είχαμε μια δυσκολία στην τοποθέτηση ακριβώς των εμφυτευμάτων. Από την άλλη μεριά έχει μια τεράστια εφαρμογή και στον εγκέφαλο, στα χειρουργεία εγκεφάλου. Mm-hmm. Μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να μπορούμε να είμαστε σε θέση να εξαιρέσουμε όγκους, ακόμα και διευθυντικούς όγκους, στο μεγαλύτερό τους ποσοστό, 90-95%, γιατί μπορούμε πάλι σε πραγματικό χρόνο, real time, με κάποιες ειδικές παραμέτρους, εμείς να έχουμε ακριβώς στερεοσκοπική αίσθηση των εργαλείων μας στο χώρο. Μπορούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, Φερρυππίν, να έχουμε τοποθέτηση βαλβίδων υδροκεφαλίας ή και σε μια άλλη συζητημένη περίπτωση με στερεοτακτική έτσι διαδικασία να είμαστε σίγουροι πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε διαγέρτες εν το βάθη διέγερσης στον εγκέφαλο, Φερρυππίν, για νόσο του Πάρκινσον. Αυτές είναι λίγες από τις ενδείξεις χρήσης αυτού του μηχανήματος. Γιατρέ, και πράγματι πω, είμαστε περήφανοι που... Πιστεύω ότι αξίζει σε μια ξεχωριστή εκπομπή να αφιερώσουμε χρόνο και σε αυτό το μηχάνημα το συγκεκριμένο, αλλά και στις καινοτομίες τώρα στον τομέα σας, καθώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς τηλεθεατές. Κατά καιρούς όταν το έχουμε συζητήσει και όταν κάνουμε και τα θέματα με την Ελλάδα, ο κόσμος ταλαιπωρείται πραγματικά. Και θα ήθελα να αφιερώσουμε και σε άλλη εκπομπή να μας ξανάρθετε. Ναι, θα κλείσουμε μαζί σου έτσι ένα σύντομο σχόλιο. Πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο για να δώσουμε και πληροφορίες ακόμα επιπρόσθετα στους φίλους τηλεθεατές. Εγώ, Γαβριέλα, θα ήθελα να προσθέσω και να συμπληρώσω ότι και το τονίζω πάντα στις εκπομπές μας όταν το κάνουμε, Μιχάλη, ότι πάντα η καλή συνεργασία με τους νευροχειρουργούς, mm-hmm. με τους γενικούς ορθοπαιδικούς, πάντα πρέπει να υπάρχει, γιατί η καλή συνεργασία κάνει την ομάδα, την οποία γίνεται το τελικό αποτέλεσμα που φέρνει το ποθητό αποτέλεσμα στον πελάτη, στον ασθενή μας, και έτσι έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα και σίγουρα έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν βλάπτει τον ασθενή μας. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια καλή συνεργασία με τον γιατρό μας. Και στην προκειμένη περίπτωση ο νευροχειρουργός και ο γενικός ορθοπαιδικός είναι... Μα είναι... και κάτι άλλο, βρε Ελλάδα μου. Άλλο είναι εμείς από μόνοι μας να αποφασίσουμε τώρα εγώ που πονάω το σπόντιλο μου μη κακό. Μα δεν για είναι μήνες. Δεν και είναι... πάω στην Ελλάδα. Φοβάμαι να πάω στον Μα ειδικό. Μα δεν είναι σωστό. Άλλο είναι να έχω εγώ την διάγνωση και να μου λέει ο ίδιος ο γιατρός. Ναι, καλά ναι, θα είναι να πας πρόσεξες, να κάνεις όμως, ένα μασάζ. Μιχάλη και Γαβριέλα, πάντα το τονίζω. Κάνουμε τη διάγνωση στο γιατρό μας. Πάντα mm-hmm. εγώ το τονίζω αυτό. Μάλιστα. Ο γιατρός είναι εκείνος που θα κάνει τη διάγνωση και θα σε στείλει στην, Κύπρο, Ελλάδα. Ζούμε, όμως, οι περισσότεροι είμαστε και ιατροί και ναι. επιστήμονες και από όχι, όλα. Όχι, αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο. Εμείς τον ευχαριστούμε τον γιατρό βεβαίως. Και εσένα που μας τον έφερε στον γιατρό, να ξανάρθετε. Να τον καλέσεις, Γαβριέλα και Μιχάλη, γιατί έχει πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε συνέχεια του θέματος. Ξέρουμε ότι σας ενδιαφέρει και ότι σας ενδιαφέρει πραγματικά χρέος μας να το ακολουθήσουμε.